και πίτσα, βαρό το κουτί. Τη λείπουμε την απόλαυσή σα. Γράψτε το προβλήμα τη παραδοσιακή κάψα. Από τα ιδιόκτητα σφαγιοβόλου της εταιρείας Καρέλας με πιστοποίηση ποιότητας. Τώρα δώρο και με premium κρέατα για τους πιο απαιτητικούς λευσικούς θεματάκους. Τηλέφωνα 2282 δεν έχει ταμπέλες να λέει κάτω αυτό που πάμε, να φτάσει κάποιος εκεί πέρα. Συγγνώμη, για να βγούμε για κολυμπής ρεσκόμη. Για κολυμπής ρεσκόμη. Περίμενα. Πού να πας. Ακολούθαμε, να σε βγάλω περιφερειακό. Πώς. Πάω μπροστά. Προχωράς από πίσω, θα κάνουμε εδώ αριστερά, στα 100 μέτρα πάλι αριστερά και μετά δεξιά για να σε βγάλω περιφερειακό σε σύντροφο. Είχαμε και βοήθεια. Καλά πήγε. Thank you.
Οπότε εδώ, ευθεία, περίπου στα 300 μέτρα, θα κάνει δεξιά. Είναι ο κόμπος που θα δεις και θα κάνεις δεξιά. Και θα συνεχίσει ευθεία. Στον επόμενο δρόμο θα κάνεις αριστερά. Έχει τα πέλεσαι. Αλλά θα πέλεσαι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, καλό δρόμο, θα περάσει. Αλχαθήκαμε. Αν τους είπα να κάνεις τον κόμμο, τι να κάνεις.
kilometers. Turn right. 6 kilometers. Thank you.
Καλησπέρα, είμαι ο Μάγκελος και θέλω ακόμα βίντεο. Βρισκόμαστε στην περιοχή Κολυμπήθρα εδώ πέρα στην Τίνο και είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε ένα ακόμα vlog. Αλλά σας έχω και ένα καλό νέο. Εδώ πέρα πρόκειται να συνεχίσουμε τη σειρά Lesbian Records. Πάμε, δεν ξέρετε τι είναι αυτή η σειρά. Είναι μια σειρά στην οποία κινηματογραφώ τον εαυτό μου κάνοντας βουτιές σε διάφορες παραλίες που πηγαίνουμε. Κανονικά, το prospect της σειράς Lesbian Records είναι να γράφουμε σε όλες τις παραλίες που πηγαίνουμε. Αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, κάποιες καταστάσεις στις οποίες δεν μπορώ να γράψω. Και επειδή ακριβώς δεν μπορώ να γράψω, δεν μπορώ να γράψω σε όλες τις παραλίες που πηγαίνουμε. Φέτος η σειρά Lesbian Records ξεκίνησε λίγο δύσκολα, καθώς στην Μύκονο στις πρώτες μέρες δεν κατάφερα να γράψω ούτε ένα βίντεο. Μετά την πέμπτη μέρα κατάφερα να γράψω. Είχαμε πάει στην παιδί γυαλό, αλλά το έχασα και το βίντεο όταν έγασε το προηγούμενο μου κινητό. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στο χωριό, πάμε να φάμε κάτι και μετά επιστρέφουμε πίσω στην Τίνο, στη χώρα όπου είναι το ξενοδοχείο μας. Αυτό το πράγμα θα είναι πολύ μεγάλο. Βασικά, να σας πω και μια αλήθεια, θα το ξεκινήσω στο αυτοκίνητο, να φτιάξω λίγο την διαδρομή που πηγαίνουμε και μετά περίπου υπολογίστε γύρω στα 10 λεπτά θα ξεκινήσουμε το vlog έξω. Σήμερα θα έχει και special vlog το απόγευμα. Θα πάμε στη χώρα να εξερευνήσουμε τη χώρα μόνος μου, χωρίς παρέα. Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα χωρίς παρέα, αλλά σίγουρα είναι πιο ανεξάρτητος. Ακούνε και τα τζίκια. Κάνε λίγο θόρυβο. Ποιο χωριό είμαστε εδώ? Ποιο χωριό είμαστε εδώ? Κόμι. Είμαστε στο χωριό Κόμι. Ωραίο χωριουδάκι, μικρό. Τυπικό, απλό. Χωρίς υπερβολές, χωρίς τίποτα. Προηγουμένως είμαστε στην περιοχή Κολυμπήθρες και έχω και ένα καλό νέο. Κατάφερα να γράψω βίντεο Lesbian Records. Πάλι καλά. Πάλι καλά να λες που θα κατάφερα να γράψω. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ούτε τίποτα μεγάλο. Αυτό το πέραψα, έγραψε περίπου 9 λεπτά. Εντάξει, δεν είχε πατήρα για να κάνω βουτιές. Αλλά γενικά
Ήταν ωραία η θάλασσα. Λίγο βρώμικη βέβαια. Αλλά ωραία. Αξίζει να είστε κι εσείς εδώ. Εγώ πάω να συνεχίσω. What? Γι' αυτό δεν μ' αρέσει να με παρέα συνέχεια, γιατί δεν μπορώ να κάνω πράγματα μόνος. Βέβαια να εξαρτούμε απαραίτητα από τους άλλους. Πρέπει να είναι τόσο ωραίο. Δεν είναι τόσο ωραίο να εξαρτάσεις συνέχεια από τους άλλους. Πρέπει να μπορείς να κάνεις και πράγματα μόνος. Στην τελική διακοπές είμαστε. Τέλος πάντων. Όπως να έχει, η παρέα είναι ωραία. Εντάξει, μπορεί να μην είσαι τελείως ανεξάρτητος. Τώρα το vlog στη Χωάρα θα το κάνω το βράδυ, το απόγευμα. Νωρίς το απόγευμα κυρίως. Και θα τα ανεβάσω αύριο. Την επόμενη μέρα. Για να μην ανεβάσω δύο βίντεο την ίδια μέρα, να έχουμε υλικό να ανεβάσουμε για πολλές μέρες ακόμα. Εντάξει, το ξενοδοχείο έχει πολύ καλό WiFi και τα ανεβάζει πολύ γρήγορα. Ενώ στην Αθήνα περιμένω μια μέρα να τα ανεβάσω. Ενώ εδώ πέρα περιμένω μια χαρά, περιμένω γύρω στη μία ώρα, έχει ανέβει. Έχουμε άλλες δύο μέρες στην Τίνο, μία μέρα full και την Παρασκευή φεύγουμε, γυρίζουμε πίσω. Αθήνα. Δυστυχώς. Εντάξει, θα μου πεις, μαράκια, τελείωσαν οι διακοπές. Σχεδόν τελείωσαν. Εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα περιθώριο. Ωραίο χωριουδάκι αυτό. Η Κόμη. Το Κόμη δεν ξέρω πως γράφεται. Νομίζω γράφεται με ήττα. Ομικρον ήττα. Ωμέγα αποκλείεται. Σίγουρα ομικρον. Το κο. Τώρα το μη δεν ξέρω πως είναι. Πάντως εδώ πέρα στην Τίνο έχει τεράστια διαφορά ο αέρας. Το θα μου πεις μαράγγελ έχει τον ίδιο αέρα. Το πούμε να έχει αέρα. Να δεν είναι ο ίδιος. Στη Μύκονο έχει μονίμως αέρα. Εδώ πέρα δεν έχει τόσο πολύ. Εντάξει, πάντως να πω και μια αλήθεια, μπορεί και να μην είναι τόσο παραδοσιακή όσο είναι η Μύκονος. Θέλω να πω με τα σπίτια που είναι όλο άσπρα. Στη χώρα τα σπίτια δεν είναι άσπρα, είναι κανονικά. Έχει και μεγαλύτερα, έχει και μείνει πολυκατοικίες. Δύο ορόφους, τρεις ορόφους. Εντάξει, μπορεί να μην είναι πολυκατοικία, μπορεί να είναι μόνο κατοικία για να κατοικούν ένα άτομο. Και απλά να είναι δικό του όλο το σπίτι.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μύκονος είναι πιο βάδος εκεί από την Μύκονος. Η Νάξος που είχαμε πάει πέρυσι είναι κάπως το ίδιο με τη Μύκονο. Τώρα θα πάμε η Ικαρία. Ένα διαφορετικό νησί από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε προς τα πίσω. Έτσι όσο σας έχω ξαναπεί, το ξαναλέω άλλη μια φορά, το επαναλαμβάνω, ότι εγώ στα vlogs μου έχω σκοπό να σας δείχνω από την αρχή μέχρι το τέλος, να μην κόβουμε σημεία. Για να μην λέτε ότι σας κόβω τη διασκέδαση. Προσπαθώ να το αποφεύγω να κόβω σημεία, ειδικά από τα vlogs που κάνω. Τουλάχιστον είμαι χαρούμενος και θέλω να κάνουμε μπάνιο εδώ πέρα στην Τίνο. Χθες είχαμε πάει Ροχάρι και Πάνορμο και δεν κάναμε μπάνιο. Είχε τσούχτρες, δυστυχώς, και ήταν και αρκετά βρώμικα. Είπαμε να μην το διακινδυνεύσουμε για να πάθουμε καμία αρρώστια. Είναι πολύ συχνά η κακή διατήρηση της θάλασσας προκαλεί αρρώστιες. Λίγο πάθηκε στο παρελθόν. Είχα πάει στην κόρη των νεροτουλίθες και κόλλησε μυκόπλασμα. Είναι μια ασθένεια παρόμοια με την πνευμονία. Και ήμουνα στο νοσοκομείο για 2 εβδομάδες. Ερευνηθεί και μετά κόλλησα εγώ και μέρες μετά κόλλησε η αδελφή μου. Μάλλον επειδή έφυγα πάνω της. Λάστι δεν λέω, μπορεί να φταίγαν το νερό στις τουλίθρες, να ήταν μολυσμένο. Αλλά επειδή δεν ήταν μολυσμένο το νερό όντως, θα έπρεπε όλοι να πάθουν μυκόπλασμα ή πνευμονία, οτιδήποτε. Εντάξει, μπορεί να μου πεις, μπορεί να ήσουν αποδυναμωμένος και να πήγε το νερό να το κολύφωσε. Δηλαδή να ήμουν ήδη αποδυναμωμένος από κάποια προηγούμενη μέρα, δηλαδή ο οργανισμός μου ήταν αδύναμος, και μετά το νερό να το έκανε χειρότερο. Μπορεί και την τζίκια. Παντού έχουμε την τζίκια. Και στην Αθήνα. Και στην Κόρινθο και σε άλλα μέρη και στην Μύκονο. Και τα τζίκια είναι αξιοσημείωτα καθώς πιάνουν και το βράδυ δουλειά. Δεν είναι μόνο πρωινά ή τα μεσημεριανά. Πιάνουν όλες τις ώρες. Εντάξει, φυσική αναπαραγωγή είναι αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο. Εννοείται ότι σας γυρίζω πίσω, κάναμε αυτό που ήθελα, σε έδειξε το χωριό. Τώρα πάμε να φάμε. Τι μένετε να φάω σήμερα, πείτε μου κάτι. Μπιφτέκι, κοτόπουλο, μακαρόνια βασικά, όχι πάλι, δεν φάγα όταν ήρθαμε. Ωραία, χρήσιμη ερώτηση. Φτάνουμε κοντά στην περιοχή που είμαστε. Οπότε, όπως είχα κάνει και στο προηγούμενο vlog εδώ πέρα στην Τίνο, σχετικά με τα χωριά, χθες είχαμε πάει σε ένα χωριό που λέγεται Πύργος. Ήταν ωραίο. Πολύ ωραίο. Οπότε, χωριό κόμι εδώ πέρα στην Τίνο, από μένα approved. Ελάτε. Τότε δεν ξέρω τι να πω στα vlogs τα δικά μου κάνουν ενισχύουν τη δημοφιλότητα της Τίνου.
και των χωριών της, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά περιλαμβάνει και κάποια μορφή marketing. Εγώ βέβαια δεν κάνω marketing, σε καμία περίπτωση. Δεν βγάζω λεφτά από αυτά τα βίντεο. Μα κάνει να βγάζω, καθώ τα παίρνω πολύ στα σοβαρά όλο το θέμα με το YouTube. Αλλά προτιμώ να έχω λεφτά αληθινά, μην έχω ψεύτικα από τα βίντεο. Καθώ τα βίντεο δεν είναι αληθινά. Και να τα ανεβάσω μια πλατφόρμα που ο καθένα θα μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Γιατί να πληρώνω εμένα, αν είναι να μου τα κλέψουν, τότε τι να πληρώσω, άδικα. Θα μου πεις, θα πληρώνεις, δεν είναι άδικο. Κάτσε, χάθηκα, γαμώτο. Γαμώ τη μνήμη μου, γαμώ. Μέτρεψε τους δρόμους. Γαμώτο. Συγγνώμη για τις δυσχές. Αλλά εκνευρίζομαι άλλες ώρες. Όχι, σωστά πηγαίνω. Πάνω είναι γκαράζ. Για να έχουμε περισσότερα vlogs να βλέπετε και να είναι περισσότερα ο αριθμός των λεπτών που σπαταλάω σε αυτά, ξεκινάω τα vlogs μέσα από το αυτοκίνητο, βλέπετε σε λίγο τη διαδρομή και τα βγαίνω κάπου έξω. Ας ελπίσουμε, ελπίζω δηλαδή, μόνο με την καρδιά, να μην φάω copyright. Γιατί παίζουν μουσική από πίσω και ξέρουμε ότι τα ελληνικά τραγούδια είναι πολύ κομπλεξάρες. Αυτοί που έχουν τα δικαιώματα. Και μπορούν εύκολα να σου κλείσουν το κανάλι. Α, ωραία, χάσαμε κανονικά. Πόσο έχει πάει, 15 λεπτά. Τέλεια. Όσο σου ήθελα. Φτάνουμε, τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ πέρα θα σας αποχαιρετήσω. Και τα λέμε το απόγευμα, στο απογευματινό μου vlog, στην χώρα που στείνω. Οπότε, χωρίο ακόμη εδώ πέρα στείνω, approved. Ελάτε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.